Ο Αντώνης Ανισέκο βρίσκεται στο στούντιο για να μας μιλήσει για την 14η του Δεκέμβρη που νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε το Φεστιβάλ Πιάνου αφού θα ερμηνεύσουμε τους αδέρφους του ε, George Gershwin και νομίζω ότι ταιριάζει και στα Χριστούγεννα. Γεια σας. Γεια σας. Ε, ταιριάζει πάντα στα Χριστούγεννα ο Gershwin. Η μουσική είναι πολύ ευχάριστη, πολύ εύθυμη. Έχει διάφορε πλευρέ. Δεν είναι αρκετοί συνθέτε που μπορούν να μα κάνουν παρέα σε μια ολόκληρη συναυλία. Γιατί? Ε, γιατί μπορεί να κουραστεί ο ακροατή με έναν συνθέτη. Μπορεί να μην έχει τόσε πολλέ πλευρέ ή μπορεί να μην ε, έχει πολλή ποικιλία. Ο Γκέρσον όμω αντέχει. Μπορεί ε... απλά να... να είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που να πρέπει να εκφραστούν και να μην αντέχει από αυτή την άποψη. Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Mm -hmm. Ο Γκέρσον πάνω αντέχει, γιατί δοκιμάσαμε αυτό το πρόγραμμα στο Νιάρχο ε, πριν από κάτι μέρε. Και είδαμε ότι έχει όντω ε, πολλέ αναλλαγέ. Είμαστε και αρκετοί εκτελεστέ. Ε, είναι ο Χαράλοπο ο Αγγελόπουλο που θα παίξει το κονσέρτο σε φά, το μεγάλο έργο. Αυτό ήθελα να παίξω εγώ αρχικά, αλλά μου το πήρε. <laughs> και... <laughs> ε, <laughs> μέσα από <laughs> τα χέρια. Μέσα από ναι τώρα, τα χέρια. Τώρα, τώρα. τώρα, τώρα, τα τώρα τα έχουμε τώρα. και κάμερα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, ναι. Θα... το στείλαμε εδώ ναι, το, το βιντεάκι. Περίμενα να έρθω εδώ και πολύ καιρό. Έτσι. Ε, θα έχουμε τον, ε, τη Μαρία Μητσοπούλου, ε, την τραγουδίστρια, μαζί με τον ε, Δημήτρη του Θεοχάρη, στο πιάνο. Θα ακούσουμε τέσσερα jazz standards, με το δικό του τρόπο. Πολύ ωραία. Και μετά έχουμε τις πολύ ωραίες συνορχιστρώσεις του Βλαδίμπρου του Σημειονίδη. Ουσιαστικά είναι διασκευές από ορχήστρα για σύνολο 12 μουσικών. Mm -hmm. Και έτσι θα ακούσουμε και τα δύο έργα, το κονσέρτο Σεφά. Από ορχήστρα, γιατί θα το ακούσουμε για ensemble και, το... και τη γαλάζια ραψοδία. Ήταν στολισμένο το νιάρχο. Όχι. Ακόμη όχι, δεν το προλάβατε. Δεν <laughs> το Τι ατυχία είναι αυτή, ρε παιδί μου. <laughs> Είχαμε παίξει όμω με τα φώτα. Α, είχατε παίξει με τα φώτα. Ναι. Εντάξει, τότε κάτι γίνεται. Εδώ έχω βρει ένα βίντεο σου από παλιά. Mm. Από το 2016. Όμω ήθελα να σε έχω να παίζει πιάνο, ρε παιδί πώ θα γίνει. Ε, πρέπει να βρούμε ένα πιάνο στο μέλλον. Πρέπει να βρούμε και να το φέρουμε και στο στούντιο. Ναι. ότι θα είναι δύσκολο αυτό. Εντάξει. Οπότε καλύτερα το πλάνα. Σα το 2016. Κατά τα άλλα, ε, πηγαίνω έρχεσαι. Ναι. Ε, πηγαίνω έρχομαι, υπάρχουν διάφορα ταξίδια. Ε, προσπαθώ να είμαι σε, σε δράση. Αυτή είναι η ζωή μου. Με βάση. <laughs> το Βερολίνο. Το Βερολίνο πάντα. Ναι. Δηλαδή, έρχομαι Βερολίνο αύριο, λέω πού παίζει ο Αντώνη, πάω, βρίσκω. Είναι θέμα. Ναι, τύχει πάντα. Γιατί δεν έχω κάτι σταθερό, δεν παίζω σε ένα συγκεκριμένο μέρο. Κάθε φορά είναι αλλιώ. Αλλά συνήθω πού μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει συνήθω, αυτό είναι το ωραίο. Πρέπει να την κάνω την ερώτηση και να τον πιάσω τώρα. Περιμένετε μισό λεπτό να το σκεφτώ. Είναι θέατρα? Μπορεί να είναι από τη φιλερμονική μέχρι σε ένα μπαράκι που να είναι τρία άτομα. Όμω στι περισσότερε περιπτώσει είναι στο Βερολίνο, α πούμε. Δεν ναι, είναι ναι, 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 ναι. Συνήθω είναι στην αυλαϊκή χώρη, μικρή και μεγάλη. Στου μικρού ε, είναι πιο πειραματική η μουσική. Στου μεγάλου είναι πιο. λιγότερο πειραματική η μουσική. Ναι, αλλά στι 14 στάζει στη Θεσσαλονίκη σου νέα. Τι νέα. Ναι, αυτό είναι το νέο. <laughs> στι 14 είναι τη νέα. Θα είσαι <laughs> στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ανάμεσά μα. Πού παίζετε? Στην άποψη του Ελληνικού Πανεπιστημίου. 9 η ώρα μου φαίνεται. Ωραία. Και όπω είπαμε, θα έχουμε το βραδί τον Σιμιονίδη με τι διασκευέ που έχει κάνει. Και ο Παύλο Σεργίου θα διευθύνει τα δύο αυτά έργα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μάθουμε ότι γέμισε και προκλήθηκε το αδιαχώρητο μέσα στην αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ.